Και περνάμε τώρα στη σύρνηση που σας είχα προαναγγείλει πριν από λίγα λεπτά, πριν ξεκινήσει η συζήτηση με τον κύριο Τσακαλάκη. Η Εύη Σπανού βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου, στο κέντρο, το συνεργείο της Κρήτη TV, της Κρήτη Σήμερα, εκεί σε ένα ξεχωριστό χώρο, στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Ένας μοναδικός χώρος με εντυπωσιακά εκθέματα. Λοιπόν, πάμε να πραγματοποιήσουμε σύνδεση. Πάμε να δούμε την Εύη που έχει ένα εξαίρετο καλεσμένο, τον διευθυντή του μουσείου, τον κύριο Θωμά Πετράκη. Λοιπόν, Εύη, ο λόγος εσένα. Καλό απόγευμα από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά στο Ηράκλειο, ένα από τα 4 μουσεία που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, και πίσω μου μπορείτε να δείτε ορισμένα από τα 75 συνολικά εκθέματα που μπορεί κάποιος να δει και να περιηγηθεί στον χώρο ερχόμενος εδώ στο μουσείο. Ο κύριος Θωμάς Πετράκης, διευθυντής του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, θα μας ξεναγήσει και θα έχουμε και τη χαρά να δείξουμε και 2 εκθέματα και να κάνουμε πείραμα, αν το λέω σωστά, κύριε Πετράκη. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά. Βρισκόμαστε στο Μέγαρο Ιτάρ, ένα ιστορικό μνημείο της πόλης του Ηρακλείου, κτίσμα του 1500, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ και 2 χρόνια την μόνιμη έκθεση «Αρχαία Ελλάδα, οι επαρχές των τεχνολογιών». Ο σκοπός του μουσείου είναι να μελετήσει, να αναδείξει και να παρουσιάσει στο κοινό της Ελλάδας και όλου του κόσμου και τους επισκέπτες μας το τεχνολογικό θαύμα που συντελέστηκε λίγο πριν το τέλος του αρχαίου κόσμου. Είναι μια σχετικά άγνωστη πτυχή για τους περισσότερους. Οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν με τις τεχνολογίες και μάλιστα πάρα πολύ ενεργά, καταφέροντας να δημιουργήσουν τρομερά πρωτότυπες κατασκευές και να οδηγήσουν τις τεχνολογίες στο δρόμο που έχουν φτάσει σήμερα. Βλέπουμε αρκετά εκθέματα, τα οποία είναι η πρώιμη μορφή αντικειμένων, εργαλειών, τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινή μας ζωή. Θέλετε να μας πείτε ένα από αυτά που είδαμε και μαζί προηγουμένως, ποιο είναι και πώς χρησιμοποιείται? Βεβαίως. Βασικά όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδας δώσαν τις αρχές για να συνεχίσουν και να φτάσουν τεχνολογίες στο σήμερα. Όλα αυτά ανακαλύφθηκαν μέσα από αρχαιοελληνικά, αραβικά και λατινικά συγγράμματα, από τοιχογραφίες και κεραμικά, όπου μετά από μια τεράστια έρευνα 30 ετών από τον κύριο Κοτσανά, κατάφερε να ανακατασκευάσει περίπου 250 λειτουργικές εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων, και τώρα μπορούμε να δούμε το συσχετισμό που υπάρχει με τις εφευρέσεις του τότε και του σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι συγκλονιστικά όμοιες. Γρανάζια, περικοχλίες, συντριβάνια, αντλίες, ανυψωτικές μηχανές, πράγματα που χρησιμοποιούμε σήμερα, εννοείται με πιο υψηλό κατασκευαστικό υλικό, αλλά η αρχή έγινε τότε. Θέλετε να ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο πείραμα για να καταλάβουμε και λίγο καλύτερα τι εννοούμε ότι τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή? Θέλετε να ξεκινήσουμε με το συντριβάνι που μου δείξατε προηγουμένως? Πάμε. Έτσι υποδεχόμαστε συνήθως και τους καλεσμένους μας στο μουσείο. Έτσι η έκθεση είναι βιωματική. Τα εκθέματα σε καλούν να τα ζήσεις και να τα μάθεις. Και ένα από αυτά εδώ είναι μια ευφυή μικροσυσκευή, την οποία χρησιμοποιούσε ο Ήρων, ο οποίος ήταν ο διευθυντής του Μουσείου της Αλεξάνδρειας κατά τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, για να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους του. Και εδώ θα δούμε τώρα πώς ο Ήρων τους εντυπωσίαζε. Από ό,τι βλέπετε, δημιουργήσαμε ένα υδροπίδακα, έτσι, ένα συντριβάνι με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Ένα κοινό δοχείο, ένα δοχείο με λίγο νεράκι, τρεις σωλήνες οι οποίες συνδέουν το σύστημα, δημιουργούν αυτό το συντριβάνι. Ρίχνοντας το νερό εδώ, κατεβαίνει με ορμή προς τα κάτω, σπρώχνει τον αέρα προς τα πάνω μέσω του δεύτερου σωλήνα. Τελικά ο αέρας θα προωθήσει προς τα κάτω το νερό και τελικά θα δημιουργήσει αυτό εδώ το συντριβάνι. Ευφυείς μικροσυσκευές. Έτσι, και πειράματα όμως, γιατί έτσι καταλαβαίνει κάποιος τους νόμους της φυσικής, τους νόμους της ροής των υγρών, και έτσι μπορεί να γίνει ειδικός από πολύ μικρός σε θέματα επιστήμης. Ωραία, θέλω να περάσουμε και να δείξουμε το επίσης πολύ ενδιαφέρον με την κανάτα, γιατί είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες νέρωναν το κρασί τους, τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό, και στη συνέχεια θα περάσουμε και στο τρίτο και τελευταίο έκθεμα, τα οποία παρουσιάζουν τρομερό ενδιαφέρον για εμάς τουλάχιστον που τα βλέπουμε και πρώτη φορά. Βεβαίως, είναι η ευφυής, η νοχώη του Φίλωνος. Έτσι, ο Φίλων έζησε και αυτό στην Αλεξάνδρεια, μαθηματικός,
δημιούργησε αυτό εδώ το δοχείο για να βοηθήσει τους Έλληνες να κάνουν το αγαπημένο συνήθειο όταν είχαν ελεύθερο χρόνο, έτσι, να πίνουν κρασάκι. Νερωμένο ίνο λοιπόν. Και πώς το κατάφερε αυτό? Δημιούργησε αυτό το δοχείο, το οποίο χωρίζεται σε δύο μικρότερα. Δύο σωλήνες εισέρχονται στο κάτω μέρος των κάθε δοχείων και άλλοι δύο σωλήνες εξέρχονται από αυτό. Δύο τρυπούλες στο πίσω μέρος του δοχείου πάνω στους σωλήνες μας δίνουν τη δυνατότητα να σερβίρουμε κρασί, νερό ή και τα δύο μαζί. Έτσι. Άρα θα δούμε πάρα πολύ απλά, κλείνοντας τη μία τρύπα, εδώ σερβίρουμε μόνο κρασί. Εάν κλείσουμε την άλλη, θα σερβίρουμε μόνο νερό. Αν αφήσουμε και τις δύο ανοιχτές, θα μπει αέρα στα δοχεία και θα δώσει και κραμμένο ίνο. 50-50 που το πήραν και οι Έλληνες. Οι επισκέπτες που έρχονται στο μουσείο και βλέπουν πραγματικά έτσι να γίνεται μπροστά τους ένα πείραμα το οποίο έκαναν, ήταν βασικά οι καθημερινές συσκευές των αρχαίων Ελλήνων. Πώς αντιδρούν, τι είναι αυτό που εσείς εισπράτετε? Θαυμασμό. Δίψα για γνώση, θέλω να μάθουν περισσότερα. Προσπαθούμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε πολύπλοκους μηχανισμούς και έτσι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κυρίως για ένα θέμα που δεν γνωρίζουν πολύ ότι αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Και οι Έλληνες και οι ξένοι και τα σχολεία που μας επισκέπτονται, αυτό που τους κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ότι συμμετέχουν. Έτσι, ζουν βιωματικά την εμπειρία και την επίσκεψη και αυτό τους κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Έχουμε πολύ ωραία ανταπόκριση. Και ελπίζουμε να φανούμε έτσι αντάξει σε όλο αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πάμε να δείξουμε λοιπόν και το τρίτο πείραμα, το οποίο χρησιμεύε γιατί στην καθημερινή ζωή των αρχαίων? Η θρησκευτική τεχνολογία και γενικότερα η θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ σημαντική. Έτσι, το ιερατείο, μαθαίνουμε από τις πηγές, χρηματοδοτούσε τους επιστήμονες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν τεχνολογίες και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ πιστών και ιερατείου. Αυτό εδώ το σπονδίο συνέβαλε σε αυτό, υπήρξε έξω από τους ναούς των αρχαίων Ελλήνων και μπορούσε οποιοδήποτε να ρίξει κάποιο κέρμα και να λάβει το δώρο των θεών. Παρατηρήσαμε εδώ ότι ρίχνοντας το κέρμα μας στην οπή του σπονδίου οδηγείται σε μία ζυγαριά, η ζυγαριά υπερνικάει το βάρος της άλλης πλευράς, σηκώνει την τάπα που υπάρχει μέσα στο δοχείο και τελικά καταλήγει να οδηγεί μία μικρή ποσότητα νερού στο ποτηράκι και ο πιστός πανευτυχής με μόλις ένα κέρμα πήρε το δώρο των θεών. Και η οικονομική ανταπόκριση για να επανεπενδύσει το ιερατείο σε άλλους επιστήμονες, αλλά και η ανύψωση του θρησκευτικού πνεύματος. Ανεξάρτητα λοιπόν από το βάρος του κέρματος που θα έριχνε κάποιος, είχε τη δυνατότητα όλοι να πάρουν το νερό του στο Πολλά τα τρίκ και πολλές εφαρμογές. Λοιπόν, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πήραμε μια πρώτη γεύση βέβαια από το μοναδικό χώρο εκεί στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Να το επισκεφτούμε και από κοντά. Χαρά δική μας να γνωρίσουμε τα εκθέματα από κοντά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο εκεί στους εμπνευστές της όλης πρωτοβουλίας και στους ανθρώπους που τρέχουν αυτό το εγχείρημα με επιτυχία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και την Εύη Σπανού βέβαια.